Ο Δημήτρης Παπατσάκωνας δεν επαναπαύεται στα θετικά σχόλια των κριτών και απόψε είναι έτοιμος να κάνει το δικό του παιχνίδι για να παραμείνει στο X-Factor. Για να συμβεί όμως αυτό, ο παίκτης από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα χρειάζεται τη βοήθειά σας. Κινητά στα χέρια παρακαλώ, πάμε. I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Στο πρώτο live ήμουν αρκετά αγχωμένος, ενώ δεν το περίμενα. Νομίζω ότι σήμερα Δημήτρη σε κατάπιε το άγχος, δεν ξέρω. Έχεις μια πολύ δυνατή φωνή, θα ήθελα να το δω και στα μάτια σου. Δεν θέλω να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά είσαι στο δρόμο εκεί για την νίκη, αυτό είναι σίγουρο. Το πιστεύω. Αλλά θα χρειαστεί πολύ δουλειά και όντως να καταφέρω να κάνω αυτό που μου είπε, να περάσω στον κόσμο με την έκφρασή μου, με τα μάτια μου, αυτό που τραγουδάω. Τώρα, στο επόμενο live, έχουμε ένα τραγούδι που είναι πολύ αγαπημένο. Το ξέρεις σίγουρα. Wicked Game, αλλά ωραία. Διασκευή από τους Χιμ. Πρέπει να προσέξω, όπως πάντα άλλωστε, να κάνω πολύ καλό ζέσταμα για να μπορέσω να κοντρολάρω καλύτερα τη φωνή μου. I never dreamed that I'd meet somebody like you. Έχεις ξανακάνει φαλτσέτο ποτέ? Ποτέ. Ποτέ. Αν το καταφέρει θα το βάλουμε. Δεν είμαι σίγουρη αν τα καταφέρουμε όμως σίγουρα. Γι' αυτό θα δείξει. I'm a sucker for you. Μπορείς να το κάνεις. Αντί για. Αν προσέξει ένα μικρό πραγματάκι που του είπα για το φαλσέτο του, θα είναι καταπληκτικός. Σε αυτούς που με ψήφισαν, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και ότι χάρη σε αυτούς είμαι στο δεύτερο live. Και άμα συνεχίσουν να με ψηφίζουν, θα δουν ακόμα καλύτερα πράγματα από εμένα στη συνέχεια. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. And I never dreamed that I lose somebody like you. What a wicked game you play to never feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say to never feel this way. What a wicked thing to do to let me dream.
Μπράβο, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Από το Μιχάλη, λέω εγώ. Για πες, έτσι, επειδή είναι στα παιδεία που παίζεις. Ναι. Με έψιλον. Έχει ωραία φωνή, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν είμαι υπέρ των μεταλλαγμένων. Το καταλάβαμε, γαλοπούλα τρως. Όχι, όχι. Είναι μεταλλαγμένα. Είναι η βαθιά του μετάλλου όμως σήμερα. Ναι, καλά, το άντα. Αυτό είναι βλαχο... Γιατί έπαθε ο Μπάστορας. Αυτό είναι βλαχορόκ. Είναι χιλ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, άκου να σου πω το επόμενο του κάνεις. Okay. Rock το Like a Virgin. Μαντόνα. Αυτό παίζει. Αρέσει δε εσύ, κακούλης. Μάλιστα. Δεν είμαι κακούλης, ξέρω καλά μουσική αυτό το ρεπερτόριο. Επί του θέματος παρακαλώ, κύριε Μιχάλη μας. Λοιπόν, είπα, έχει καλή φωνή, αλλά εμένα δεν με πιάνει αυτό. Ούτε γιατί, αυτός έπιασε. Τι γιατί... σε πιάνει, πυρετός. Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα, όχι, κάτι όχι, πρέπει όχι. να σε πιάσει. Έχω την αποψάρα μου, θα την πω. Για πες την. Το κομμάτι, το αυθεντικό του Chris Isaac, είναι λυρικό, είναι εκπληκτικό. Δεν θα το ακούμπα εγώ ποτέ να το μετατρέψω και να το κάνω Love with Vanilla. Τα ακούμπα στην αρχή μου όμως με μεγάλη επιτυχία. Το λες εσύ, δεν το λέω. Κάτσε ρε φίλε, στην Ελλάδα έκανα τεράστια επιτυχία. Εμείς μεγαλώσαμε με Chris Isaac. Έχουμε χυμίτσες στην Ελλάδα. Άλλο λες εσύ λέει μεγαλώ. Εσύ μου τον Chris Isaac τον ήξερες. Τον ήξερα και τον Chris Isaac, αλλά ήξερα και τον Χιμ. Είπε ότι εμείς λέει μεγαλώσαμε με Chris Isaac. Και με Χιμ. Όχι. Chris Isaac, εγώ Chris από εκεί το... Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, εκεί στην καβάλα, δεν την κρύψαμε ποτέ. Το επόμενο, Like a Virgin, σε ροκ. Λοιπόν, ωραία, την ακούσαμε περίπου την άποψη του Μιχάλη. Όχι, την ακούσαμε. Γιώργο, για πες εσύ. Εντάξει, συγγνώμη, η διασκευή αυτή των Χιμ είναι όντως... Πολύ πετυχημένη. Πολύ πετυχημένη. Βέβαια. Και όσο πήγαινες και στο δεύτερο κουπλέ, ήσουν εξαιρετικός. Θέλω να σου διαβάσω το μήνυμα της κόρης μου. Να τα βάλει. Να λέει, ναι, ναι. Παπά, πες του ότι είναι σαν πρίγκιμπας της Disney και μίλα του καλά. Τέλειο. Μίλα του καλά. Μουσικό το σχόλιο 100%. Από το παιδί το 13χρονο τι περιμένεις τώρα. Ναι, παιδί μου, αστείευω. Δεν έκανε μουσικό σχόλιο. Εγώ θα σου κάνω μουσικό σχόλιο. Ήσουν εξαιρετικός. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Μελίνα, λόγω της κόρης σου. Όχι, λόγω αυτού που άκουσα. Εντάξει, οκ. Okay. Για πες εσύ, Μελίνα. Και εγώ, παιδιά, το τραγούδι αυτό το λατρεύω από τον Chris Isaac. Θεέ μου, τι ερμηνεία, τι φανταστική ερμηνεία, τι φωνάρα, τι κατα... Έρωτας. Ο Παπατσάκωνας όμως, Ο Παπατσάκωνας έρχεται και γιορτήκα τώρα. Και σε σένα, ναι. Κοίτα, ήσουν λίγο ασταθή σήμερα, δηλαδή κάπου τα φαλτσέτα σου λίγο ήταν, δεν τα πατούσαν τόσο πολύ καλά. Σαφώς και εγώ σου έχω εκφράσει επανειλημμένο ότι αγαπώ τη χρειά της φωνής σου και θα σου το πω ακόμα μια φορά. Δεν τα εκτιμώ. Ίσως λίγο έτσι σε αυτό... Λίγο. Να προσπαθήσω να το δικαιολογήσω από ότι δεν είναι τη ομάδα. Ναι, μου. Θέλω να το θα πρέπει ο Χρήστος να το κάνει αυτό. Ωραία. Στο ηχογράφημα πάνω έχουμε το δικαίωμα εμείς σαν μέντορες, σαν coaches, να βάλουμε και ηχογραφημένα φωνητικά. Πράγμα το οποίο το κάνατε εσείς αυτό. Αυτό κόντραρε με τη φωνή του κυρίου που ακούμε τώρα. Αλλά τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα που ακούμε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω τώρα, αλλά. Οφείλω να πω κάτι τεχνικό. Άκρος επαγγελματική. Εγώ φταίω για όλα. Όχι, δεν με λες. Να μας μιλήσει ο Παπαμάστορας, παρακαλώ, για τον Παπατσάκωνας. Παρακαλώ. Για πες. Αρχικά... Εδώ συγκεντρώσου, άστο Μιχάλη. Πια δεν είμαστε καλύτεροι φίλοι. Τελειώσαμε εμείς οι δύο. Να τα. Σταθερή η σχέση. Οι σχέσεις μεταβάλλονται. Βέβαια, βέβαια. Τον εκτιμάω και με εκτιμάει, αλλά ακριβώς γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Μάλιστα. Το αδέαμε σύρις το χέρι μέταλ. Αστείευομαι, αλλά... Το άκουγα στα 12 μου. Εσύ πώς το ακούς ακόμα στα 22 σου. Εντάξει, η Χιμ βασικά τώρα heavy, δεν τους λες, ήταν λίγο light metal. Εντάξει. Αλλά όπως και να έχει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Φίλε, είσαι βγαλμένος από το True Blood, από το Twilight. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Αν ήμουν κορίτσι, σίγουρα η κόρη του Θεοφάνου στα... Σου έστελνε και εγώ μήνυμα. Έχεις καταπιεί μαγνήτη, ρε φίλε. Ό,τι και να κάνεις, είσαι πραγματικά μαγνητικός. Δεν θα έρθει στο σπίτι μας ο Δημήτρης. Δεν θα έρθει στο σπίτι μας ο Δημήτρης. Γράψε την κόρη σου. Δεν γίνεται εδώ, παιδί. Έχει σχολείο. Δεν μπορεί να έρθει στο σπίτι σας. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, Δημήτρη. Το πάει σχολείο. Είναι 19. Σχολείο, 19. Εντάξει, δεν κάνει κάτι άλλο αυτό. Ήτανε. Πανεπιστήμιο τώρα. Τελείωσε. Μουσικούλα, μουσικούλα. Α, μουσικούλα, μουσικούλα. Μάλιστα. Προ το παρόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Δημήτρη μου. Τελευταίο ευχαριστώ στον μέντορα μας. Κι άλλο εδώ ο Παπαμάστορας.
Περάστε παρακαλώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μας και αναμένετε τις εξελίξεις